Χριστώ, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 982. Είναι από το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα και εδάφιο 21. Σελίς 982, Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 19 και εδάφιο 21. Ως δε ετελέστησαν, ας διαβάσουμε από το 17 εδάφιο καλύτερα, εδάφιο 17. Και τούτο έγινε γνωστόν εις πάντας Ιουδαίωστε και Έλληνες τους κατοικούντας την Έφεσον, και επέπεσε φόβος επί πάντας αυτούς, και εμεγαλύνετο το όνομα του Κυρίου Ιησού, και πολλοί των πιστευσάντων ήρχονται εξομολογούμενοι και φανερώνονται στας πράξεις αυτών. Πολλοί δε και εξ εκείνων ήτινες έκαμνων τας μαγείας φέροντες τα βιβλία αυτών κατέκαιον ενώπιον πάντων, και αριθμίσαντες τα στιμάς αυτών εύρων 50.000 αργυρίου. Ούτω κρατεώς ύφξανε και ίσχυεν ο λόγος του Θεού. Ως δε ετελέστησαν ταύτα, ο Παύλος απεφάσισε εν εαυτό, αφού διέλθει την Μακεδονίαν και Αχαΐαν, να υπάγει στην Ιερουσαλήμ, υπόν ότι αφού υπάγω εκεί πρέπει να είδω και την Ρώμη. Και αποστήλας εις την Μακεδονίαν δύο των υπηρετούντων αυτών, Τιμόθεων και Έραστον, αυτός έμεινε καιρόν την Άιντη Ασία. Έγινε δε κατ' εκείνον των καιρών ταραχείου κολύγη περί ταύτης της οδού, διότι αργυροκόπος της, ονόματι Δημήτριος, κατασκευάζω ναούς αργυρούς της Αρτέμιδος, επροξένει εις τους τεχνίτας ούκο λίγον κέρδος, τους οποίους συναθρήσας και τους εργαζομένους τα τι αυτάν είπεν. Άνδρες, εξεύρετο ότι εκ ταύτης της εργασίας προέρχεται η ευπορία ημών, και θεωρείται και ακούεται ότι πολλήν λαών, ου μόνον της Εφέσου, αλλά σχεδόν πάσης της Ασίας, ο Παύλος ούτως έπεισε και μετέβαλε, λέγον ότι δεν είναι θεοί οι διαχειρών κατασκευαζόμενοι. Και ου μόνον η τέχνη ημών αυτή κινδυνεύει να εξουδενωθεί, αλλά και το ιερόν της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος να λογιστεί ισουδέν, και μέλη μάλιστα να καταστραφεί η μεγαλειότης αυτής, την οποία όλη η Ασία και η Οικουμένη σέβεται. Ακούσαντες δε και εμπληστέντες θυμού, έκραζον λέγοντες «Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων», και η πόλη όλη επλήστη ταραχής, και όρμησαν ομοθυμαδών εις το θέατρον, αφού συνήρπασαν τον Γάιον και Αρίσταρχον τους Μακεδόνας συνοδοιπόρους του Παύλου, ενώ δε ο Παύλος ήθελε να εισέλθει στον Δήμον, οι μαθητέ δεν άφηνον αυτόν. Την έσδε εκ των Ασιαρχών, όντες φίλοι αυτού έστειλαν προς αυτόν και παρεκάλουν να μην εκτεθεί εις το θέατρον. Άλλοι μεν λοιπόν έκραζον, άλλο τι και άλλοι άλλο, διότι η σύναξη ήταν συγκεχημένη και οι πλειότεροι δεν ήξευρον δια τι είχον συναχθεί. Εκ δε του όχλου προήγαγον τον Αλέξανδρον δια να λαλήσει, επειδή οι Ιουδαίοι επρόβαλον αυτόν, και ο Αλέξανδρος ίσα στην χείραν ήθελε να απολογηθεί προς τον Δήμον. Αφού δε γνώρισαν ότι είναι Ιουδαίος, έγινε μία φωνή εκ πάντων των κραζόντων έως δύο ώρας, «Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων». Καθησυχάσας δε ο γραμματεύς των όχλων λέγει, «Άνδρες Εφέσιοι, και τις άνθρωπος είναι ώστις δεν εξεύρει ότι η πόλη των Εφεσίων είναι λάτρης της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του διοπετούς αγάλματος. Επειδή λοιπόν ταύτα είναι αναντήρητα, πρέπει εσείς να ησυχάζετε και να μην πράτετε μηδέν προπετές, διότι εφέρατε τους άνδρας τούτους ήτινες είναι ούτε ιερός ηλίνε, ούτε την θεάν σας βλασφημούσιν. Εάν μεν λοιπόν ο Δημήτριος και οι συντεχνίτε αυτού έχουν συναρφορμήν μετάτινος, υπάρχουν ειδικά σημημέρε και υπάρχουν συνανθύπατοι, ας εγκαλέσω συναλλήλους. Εάν δε ζητείτε τι περί άλλων πραγμάτων, εν τη νομίμω συνελεύση θέλει διαλυθεί.
διότι κινδυνεύομεν να κατηγορηθόμεν ως στασιαστέ δια τη σημερινήν ταραχήν, χωρίς να υπάρχει μηδεμία αιτία δια της οποίας θέλομεν δυνηθεί να δικαιολογήσομεν τον θόρυβον τούτον, και υπόν ταύτα απέλυσεν τη συνέλευση. Αμήν. Ο Παύλος λίγα χρόνια πριν, στην πραγματικότητα το 50, δηλαδή περίπου 7 χρόνια πριν από τη στιγμή αυτή την οποία διαβάσαμε, είχε αποφασίσει να πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην Έφεσο. Όμως ποτέ, είχε μάθει πλέον, δεν ξεκινούσε να κάνει κάτι αν δεν έχει οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο. Και ενώ έψαγνε να βρει πού το Πνεύμα το Άγιο τον θέλει να κηρύξει, στη Μυσία και σε άλλα μέρη, βρέθηκε σε αδιέξοδο, στην Τροάδα, μην ξέροντας πού και τι πρέπει να κάνει. Η οδηγία την οποία ζητούσε και την οποία ελάμβανε και τότε και πάντοτε, από τη στιγμή που ο Κύριος τον εξέλεξε και τον απέστειλε δια Πνεύματος Αγίου στην Αποστολή Του, η οδηγία τον έφερε, η οδηγία του Θεού, σε αδιέξοδο. Μη εξεύρων τι να κάνει. Και όταν έφτασε στο αδιέξοδο, όχι από τις δικές του σκέψεις, που είναι βέβαιο ότι οι δικές μας συμβουλές και οι δικοί μας οι οδοί θα οδηγήσουν τη ζωή μας σε αδιέξοδο, και επειδή γνωρίζει ότι αυτό το αδιέξοδο δεν έχει άνοιγμα και χρειάζεται επιστροφή, γι' αυτό και ποτέ δεν ξεκινούσε εάν δεν είχε πλήρη και απόλυτη οδηγία Πνεύματος Αγίου. Αλλά να, που και η απόλυτη οδηγία του Πνεύματος του Αγίου τον έφερε πάλι σε αδιέξοδο. Και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Χωρίς αγωνία, χωρίς άγχος, περίμενε να δει τι πια θα του πει ο Θεός. Και ο Θεός με όραμα του έδειξε ότι πρέπει να πάει όχι στην Ασία, αλλά στην Ελλάδα, πράγμα και το οποίο έκανε, και κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλη την Ελλάδα, αρχής γενομένης από τους Φιλίππους μέχρι την Κόρινθο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Τέλειωσε το αποστολικό του ταξίδι αυτό, και νέο ταξίδι ετοιμάζει ο Θεός για αυτόν, το τρίτο, και αυτή τη φορά πια ο Θεός τον οδηγεί εκεί που ήθελε πριν από 5 χρόνια να πάει ο Παύλος, αλλά ο Θεός τον ήθελε μετά από 5 χρόνια να πάει στην Έφεσο. Και εκεί στην Έφεσο, επειδή ο Θεός γνωρίζει τα πάντα και το ξέρει ο Παύλος και τον εμπιστεύεται, τα πάντα ήταν έτοιμα πλέον, υπήρχαν και 12 μαθητές του Απολλός, οι οποίοι είχαν ακούσει τα περί του Ιησού Χριστού από τον Απολλός, ο οποίος ήταν δυνατός στο λόγο και στο πνεύμα, βαφτίστηκαν το βάφτισμα του Ιωάννου, και φεύγοντας ο Απολλός βρέθηκε εκεί ο Απόστολος Παύλος. Όταν τους ρώτησε την ερώτηση που πάντα έκανε ο Απόστολος Παύλος, αφού πιστέψατε στο Χριστό λάβατε Πνεύμα Άγιο, οι 12 μαθητές είπαν, μα ούτε αν υπάρχει ξέρουμε. Και τότε τους ρώτησε, πώς το λέτε αυτό, δεν βαφτιστήκατε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Πώς δεν ξέρετε περί Πνεύματος Αγίου? Και τότε αυτοί ομολόγησαν ότι δεν βαφτίστηκαν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό δεν ξέρουν περί Πνεύματος Αγίου, αλλά βαφτίστηκαν το βάφτισμα του Ιωάννου, το βάφτισμα της μετανοίας, και αφού υποτάχθηκαν στην ορθοτόμηση του Ευαγγελίου
στα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων τα οποία εξέφερε ο Απόστολος Παύλος, ευαυτίστησαν εν ύδατι στο όνομα του Χριστού και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και λάλλουν γλώσσας και προεφύτευον. Και από εκεί και πέρα άρχισε η μεγαλύτερη ευλογία που έζησε ποτέ ο Απόστολος Παύλος στη διακονία του. Όλη η Ασία άκουσε το Λόγο του Θεού. Μάγοι, επαειδοί, μετεστρέφοντο και προσετίθεντο από τον Κύριο στην Εκκλησία του Χριστού. Θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία έκανε ο Χριστός, ώστε ακόμη και μαντήλια και περιζώματα του Παύλου τα έστελναν και θεραπεύονται οι ασθενείς. Ενάμιση χρόνο έκατσε εκεί και πάλι με οδηγία Πνεύματος Αγίου απεφάσισε εν εαυτό ότι πρέπει να υπάγει στα Ιεροσόλυμα και από εκεί να φύγει να πάει στη Ρώμη. Δεδεμένος μάλιστα ομολογεί αργότερα του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή είχε εντολή Θεού, φύγε από την Έφεσο, πήγαινε στα Ιεροσόλυμα και από εκεί να πας στη Ρώμη, γιατί και εκεί έχω έργο Θεού. Και στα Ιεροσόλυμα θα ομολογήσεις το όνομα του Ιησού Χριστού στους συμπατριώτες σου, για τους οποίους έχεις μεγάλο πόνο για τη σωτηρία τους, γιατί λατρεύουν τον Θεό αλλά όχι κάθε επίγνωση, αλλά και στη συνέχεια θα πας στη Ρώμη, όπου και εκεί θα ομολογήσεις τον Ιησού Χριστόν μέχρι το Πρετόριον και μέχρι τον οίκον του Κέσαρα. Δεδεμένος το Πνεύματι, ώστε όπου πήγαινε το Πνεύμα το Άγιο φανέρωνε ότι δεσμά και θλίψεις τον περιμένουν και κίνδυνοι θανάτου, αλλά ο Απόστολος Παύλος ομολόγησε ότι εγώ δε φροντίζω περιουδενός τούτον, ούτε έχω πολύτιμον τη ζωή μου, παρά μόνο εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να τελειώσω το δρόμο μου με τα χαράς και τη διακονία μου που έλαβα από τον Θεό να κάνω πλήρη. Είναι νικητής, γιατί με τη ζωή του δοξάζεται ο Θεός και ονειδίζεται ο διάβολος και αποκαλύπτεται μέσα από το Λόγο του Θεού το φρόνημα του Αποστόλου Παύλου, το οποίο περιγράφεται και στο βιβλίο Αποκάλυψης του Ιωάννου, λέγοντας ότι αυτοί ενίκησαν και αυτοί νικάνε, που έχουν τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει αυτούς από πάσης αμαρτίας, γιατί έχουν κοινωνία με το Θεό και κοινωνία με τα λίλων. Δεύτερον, γιατί δεν αρνούνται το όνομα του Χριστού, αλλά ομολογούν Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και τρίτον, γιατί δεν αγαπάνε την ψυχή αυτών περισσότερο από το Χριστό. Γιατί ο Χριστός είπε ότι όποιος θέλει να σώσει τη ζωή αυτού θα την απολέσει. Και όποιος απολέσει τη ζωή αυτού εν εκενεμού, αυτός θα την κερδίσει. Όμως έμελε αυτό το μικρό διάστημα όπου ο Απόστολος Παύλος με τέλεια οδηγία αποφάσισε να φύγει, και γι' αυτό έστειλε μπροστά τον Τιμόθεο και τον Έραστο νέους που δεν θα μπορούσαν να αντέξουν την δοκιμασία που επρόκειτο να συμβεί, έμελε να ζήσει και τη μεγαλύτερη θλίψη και δοκιμασία της ζωής του, για την οποία ομολογεί αργότερα στην επιστολή του προς Κορινθίους ότι αδελφοί δεν θέλω να αγνοείτε περί της θλίψεως ημών η οποία συνέβη στην Ασία, ότι καθ' υπερβολήν στενοχωρηθήκαμε πάνω από τη δύναμή μας, ώστε απελπιστήκαμε και να ζούμε.
Αλλά παρόλα αυτά, εμείς λάβαμε την απόφαση του θανάτου για να μην έχουμε πια την εμπιστοσύνη μας στον εαυτό μας, αλλά εις τον Θεόν που ανεγείρει νεκρούς. Τώρα να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτή η δοκιμασία για την οποία ομολογεί ο Απόστολος Παύλος και μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού ότι δεν υπήρξε μεγαλύτερη. Ενώ λοιπόν απέστειλε τον Τιμόθεο και τον Έραστο, και εγώ λέω, και ο Θεός να με λεήσει αν κάνω λάθος, γιατί δεν θα άντεχαν αυτό το οποίο επρόκειτο να συμβεί, γιατί ο Θεός ποτέ δεν βάζει βάρος περισσότερο από αυτό που αντέχουμε. Αφού έφυγαν, αφού τακτοποίησε τα πάντα, ο Θεός εξέφνης, απροειδοποίητα, ανέτια, μέσα σε λίγες ώρες ξεκινάει μια σύμφορα τρομακτική. Κάποιος αργυροκόπος Δημήτριος που κατασκεύαζε θεούς και ναούς αργυρούς στην Αρτέμιδα, βλέποντας το έργο του Θεού και αποδίδοντας την ευθύνη όχι στον Θεό που δεν ξέρει, αλλά στον Παύλο που βλέπει, λέει καταστρεφόμαστε. Όλη η Ασία, όχι μόνο η Έφεσος, αλλάζει και δεν ζητάει πια τους θεούς που εγώ φτιάχνω και τους ναούς που εγώ φτιάχνω και εμείς φτιάχνουμε. Καταστρεφόμαστε οικονομικά. Και ποιος θέει? Όχι ο Θεός που είναι ο αληθινά φταίκτης, αλλά ο Παύλος, ο οποίος και αυτός είναι φταίκτης, γιατί κάνει το θέλημα του Θεού και καταφέρνει, όχι αυτός ο Δημήτριος, ο διάβολος που είναι πίσω από αυτόν, να ξεσηκώσει μία ολόκληρη πόλη. Συλλαμβάνουν τον Γάιο και του Αρίσταρχο, τους αδελφούς του Παύλου και τους συνοδοιπόρους του. Και εδώ βρίσκεται τώρα στο μεγάλο δίλημα ο Απόστολος Παύλος, βλέποντας να έχουν συλληφθεί ο Αρίσταρχος και ο Γάιος οι Μακεδόνες και ένα πλήθος έτοιμο να τους λιτζάρει. Η δοκιμασία και το πρόβλημα του Παύλου δεν ήταν αν θα πεθάνει, αλλά δεν άντεχε να βλέπει να πεθαίνουν αυτοί που αγαπάει. Οι μαθητές του λέγανε μην πας, οι ασιάρχες του λέγανε μην πας γιατί θα σε φωνεύσουμε. Αυτός δεν φοβότανε, είναι βέβαιον, το ομολογεί για το θάνατό του, αλλά είχε ένα σοβαρότατο δίλημα. Απ' τη μια την οδηγία του Θεού να πάει στα Ιεροσόλυμα και μετά στη Ρώμη για τη δόξα του Θεού, και απ' την άλλη να πάει να πεθάνει μαζί με αυτούς που αγαπάει. Αυτό είναι που δεν άντεξε, δεν άντεχε και ομολογεί ότι απελπίστηκα και να ζω. Είναι το κρίσιμο σημείο που θα κάνει τον Θεό να δοξαστεί στη ζωή του Παύλου και να ξεφτυλιστεί ο διάβολος μπροστά στη δόξα του Θεού. Τι θα κάνεις? Ο θάνατος αυτόν, για αυτόν δεν έχει νόημα. Ομολογεί, είναι πολύ καλύτερο να είμαι με τον Χριστό. Άλλωστε το απέδειξε γιατί πέθανε σφαγμένος. Άλλο είναι το δίλημα.
Απ' τη μια μεριά η δόξα του Θεού και η υπακοή του στον Θεό, και απ' την άλλη μεριά η μεγάλη αγάπη που ήταν γεμάτη η καρδιά του, η αγάπη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Ποιος θα νικήσει? Είναι η δοκιμασία της γυναίκας του Ιώβ. Είναι η δοκιμασία του Ιώβ. Είναι η δοκιμασία του δούλου και της δούλης του Θεού. Ποιος θα υπερτερήσει για τη λήψη της απόφασής σου? Η δόξα του Θεού απ' τη μια μεριά, ή τα σπλάχνα και ο κόπος και ο πόνος της αγάπης του Θεού για τους ανθρώπους? Είναι το δίλημα του Πατέρα Θεού. Ποιον θα θυσιάσει? Τον Υιό του το μονογενή, για να συντριφθεί, γιατί μόνο έτσι θα συντριφθεί ο διάβολος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ποιον θα θυσιάσει? Θυσιάζει τα σπλάχνα του, τον πόνο της αγάπης του για τη δόξα του. Τι υπερτερεί, τι θα υπερκεράσει τη σκέψη του Αποστόλου Παύλου? Πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή όλος ο ουρανός ήταν σιωπηλός, περιμένοντας να δει ποιος θα δοξαστεί και ποιος θα ονειδιστεί. Οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, τα χερουβίμ, τα σεραφείμ, ακίνητοι μπροστά στην απόφαση του Παύλου, μπροστά στην απόφαση ενός ασήμαντου ανθρώπου. Όλος ο ουρανός άφωνος. Τι θα κάνει τώρα? Τι θα εκλέξει? Θα αποκάμει μπροστά στον πόνο της αγάπης ή θα νικήσει ο ζήλος για τη δόξα του Θεού? Και αυτό το δίλημα, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι μόνο του Παύλου, αλλά είναι καθενός τον οποίον ο Θεός εκάλεσε εν δικαιοσύνη και πρόσθεσε ο Χριστός στην Εκκλησία Του. Η λύση του προβλήματος είναι πάρα πολύ εύκολη. Η απόφαση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και ο Παύλος λέει, πήραμε την απόφαση του θανάτου. Δεν ελπίζουμε, τόσο αδύναμος είμαι, τόσο άθλιος είμαι, τόσο ποταπός και ασήμαντος είμαι, που δεν ελπίζω πια σε μένα. Αλλά έχω το μυστικό της νίκης. Ελπίζω στον Θεό που εγείρει νεκρούς. Να το μυστικό της νίκης. Να το μυστικό της, του θριάμβου, του Ιώβ, του Θεού, του Παύλου και το δικό σου. Δεν ελπίζω καθόλου σε μέναν και σε κανέναν. Η ελπίδα μου είναι στο Θεό που εγείρει νεκρούς. Ελπίζω σε ένα Θεό που δεν υπάρχει τίποτα δυνατόν σε Αυτόν, που τα πάντα είναι δυνατά σε Αυτόν, που όλα είναι προγραμματισμένα από Αυτόν, που όλα τα έχει έτοιμα ο Θεός, και ζητάει από σένα τον ασήμαντο, τον τυποτένιο,
να κάνεις το μεγαλείο, να ξεφτυλίσεις το διάβολο, το σατανά. Με ένα όπλο, την ελπίδα σου στο Θεό. Μία ελπίδα βεβαία και ασφαλή. Μία ελπίδα που δεν κατεσχύνει. Μία ελπίδα μέσα από την οποία δοξάζεται ο Θεός και κατεσχύνεται ο διάβολος. Πώς μετατρέπει ο Θεός έναν ασήμαντο άνθρωπο που λέγεται Ιώβ, κάποιος εκεί στην Ανατολή κάποτε, σε ήρωα, σε θριαμβευτή, σε ύψος ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, όμοιον με τον πατέρα που θυσίασε τον Υιόν του, όμοιον με αυτόν. Πώς μετατρέπει ο Θεός ένα διώκτη της αληθινής εκκλησίας του Χριστού, που πιστός στις παραδόσεις του κατηγορούσε, έβριζε, κατεδίωκε την αίρεση, καθώς λέγανε τότε, των Ναζωραίων, ομολογώντας ότι αυτό το οποίο εσείς λέγετε αίρεση, εγώ σας λέγω είναι αυτό το οποίο είναι γραμμένο στις γραφές. Είναι η αλήθεια. Είναι η απόλυτη αλήθεια. Αλλά μέχρι τότε, με εξουσία μεγάλη, πήγε να κυνηγήσει τους αιρετικούς μέχρι σώτου ο Ιησούς Χριστός, βλέποντας, όπως πάντα κάνει, όχι αυτό που είναι τώρα τότε ο Σαούλ, αλλά αυτό που θα γίνει ύστερα ο Παύλος. Γιατί δεν έχει σημασία τι είμαι και τι είσαι τώρα. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι ο Θεός θα σε κάνει και ποιον θα σε κάνει τότε. Και παίρνει αυτόν που λέει ότι είμαι ελάχιστος των Αποστόλων, δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, γιατί ήμουν αδιώχτης, αυτόν τον ασήμαντο ανθρωπάκο, και τον φέρνει στο ύψος του γίγαντα της πίστης. Στο ύψος του θριάμβου. Στο ύψος της δόξης του Θεού και της κατεσχήνης του διαβόλου. Και ένα όπλο, κανένα άλλο. Δεν ελπίζω στον εαυτό μου, αλλά ελπίζω στο Θεό, τον εχείροντα τους νεκρούς. Ξέρω ότι τώρα δοκιμάζομαι και πρέπει να βγω δόκιμος. Καταλαβαίνει ότι αυτό που περνάει είναι η δοκιμασία του και πρέπει να βγει δόκιμος, πρέπει να δοξαστεί ο Θεός, πρέπει να μείνει πιστός στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Πρέπει να ξεπεράσει τον πόνο της αγάπης για τα αδέλφια του που χάνονται και να υποταχθεί στο Λόγο του Θεού και στη δόξα του Θεού. Και το κάνει. Η λύση είναι εύκολη. Ο γραμματεύς φοβήθηκε, βλέποντας την υπερβολή της διαμαρτυρίας αγανακτισμένων. Αγανακτισμένοι, σας θυμίζει τίποτα? Οι οποίοι φωνάζανε «Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων». Φοβήθηκε. Θα πάθουμε ζημιά από τους Ρωμαίους. Θα το θεωρήσουν εξέγερση και επανάσταση. Τους καθησυχάζει. Αλλά δεν είναι ότι τους καθησυχάζει αυτός. Είναι ότι έδεσε ο Θεός το διάβολο, γιατί ο Παύλος νίκησε δια του Ιησού Χριστού. Τώρα δεν έχει καμία ισχύ ο διάβολος. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα τώρα. Είναι δεμένος.
για λίγο τον άφησε, γιατί ο Θεός εμπιστευότανε τον Παύλο, όπως εμπιστευότανε και τον Ιώβ, ότι μέσα από αυτόν θα δοξαστεί το όνομά του. Και μέσα σε λίγα λεπτά, όπως ξαφνικά ξεκίνησε, έτσι και ξαφνικά έσβησε. Μέσα σε λίγα λεπτά, όπως ξαφνικά έχασε τα πάντα ο Ιώβ, έτσι ξαφνικά ο Θεός του έδωσε διπλάσια. Γιατί? Γιατί νίκησε. Μη φοβήστε, εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Και αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστη ημών. Αμήν.